Καταλητικό ρόλο τη δραματίζουν και οι εξαγωγέ. Και είναι σημαντικό και αυτό. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώ το λόγο θα καλέσω στο βήμα, καλούμε στο βήμα τον κύριο Παναγιώτη Χασάπη, τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων, για να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ του διοργανωτέ και ειδικά τον Σπύρο Κτενάκη για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε. Εγώ χαίρομαι γιατί βλέπω γνωστά πρόσωπα που έχουμε ταξιδέψει μαζί στο εξωτερικό, που έχουμε συμμετάσχει σε εκθέσει, σε επιχειρηματικέ αποστολέ, πολλά γνωστά πρόσωπα και είναι καλό αυτό. Να πω και εγώ ότι κατά τη διάρκεια. να συνεχίσω λίγο έτσι με τα σιώδεξα μηνύματα των δύο προηγούμενων και του Γιάννη Τουσμιλή και του Θάνατου Σαβάκη. Κατά τη διάρκεια τη δεκαετού κρίση, το μοναδικό κομμάτι, ο τομέα που άνοιξε ήταν οι εξαγωγέ. Από το 9% πήγαμε στο 18% του ΑΕΠ. Δεν σημαίνει ότι διπλασιάστηκαν οι εξαγωγέ, έπεσε και ο παρονομαστή. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι εξαγωγέ ανέβηκαν περίπου 70%. Φτάσαμε στο high score το 2019, 34 δις. Το 2020, ναι, μεν πέσαμε κατά 3 δις, σαν εξαγωγές. Βέβαια, έπεσαν και εισαγωγές κατά 7. Βελτιώθηκε το εμπορικό ε, ισοζύγιο κατά τη διαφορά τους στα 4 δις. Αν βγάλουμε όμως τα πετρελοειδή, που θυμάστε όλοι πέρσι ε, ότι υπήρχαν αρνητικές τιμές και πάρα πολύ χαμηλή ζήτηση, το υπόλοιπο κομμάτι ήταν αυξητικό, περίπου 3,5%, 750 εκατομμύρια με κύριους άξονες τα τρόφιμα και τα φαρμακευτικά. Πάμε τώρα στο 2021. Ακόμα τα στοιχεία του Μαΐου δεν έχουν βγει, θα βγουν μέχρι τέλος της εβδομάδας. Να καθίσουμε στον Απρίλιο. Τον Απρίλιο μόνο οι ελληνικές εξαγωγε είχαν αύξηση ένα δις 49,7% σχέση με τον περσινό Απρίλιο. Και όλο το τετράμινο του 2021, 1,850 σε, σε αξία, περίπου 18,5%. Ε, εμείς έχουμε θέσει ένα στόχο, τον οποίο τον έχουμε επικοινωνήσει και στην κυβέρνηση, το 18% των εξαγωγών να γίνει 25% μέσα στην επόμενη τριετία εξαγωγών αγαθών. Και αν βάλουμε και τις υπηρεσίες μέσα που είναι περίπου στο 38%, να φτάσουμε στο 50%, το οποίο θα κοντεύουμε και ένα μέσο ευρωπαϊκό. Αν γίνει αυτό, θα επιτεχθεί και ο στόχος που είπε ο Θάνος πριν από λίγο, η μεταποίηση και η βιομηχανία να φτάσει σε διψήφια νούμερα και να φτάσει στο 12 με 14% που έχουμε σαν στόχο τα επόμενα χρόνια. Δεν σα κουράσω όλου με νούμερα. Ευχαριστώ πολύ του διοργανωτέ και τους το Σπύριο το για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε. Καλή επιτυχία στη διοργάνωση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και